Σημείο αναφοράς των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Ζήτσα έγινε το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Ολυμπιάδα, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023 και συνεχίζει φέτο, τη δεύτερη του κιόλα χρονιά, την ανωδική του πορεία. Το Φεστιβάλ Ολυμπιάδα 2024 διοργανώθηκε από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Ζήτσα για πρώτη φορά και η φετινή διοργάνωση έχει προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή από χορευτικά τμήματα εντό και εκτό η έναρξη του διήμερου φεστιβάλ γίνεται το απόγευμα της Παρασκευής 21 Ιουνίου στην πλατεία Δημαρχείου στην Ελεούσα με την παραδοσιακή πατινάδα. Ακολούθω, όπω ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχο Κατερίνα Μπαλάφα, που απίφθινε πρόσκληση στου πολίτε να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ στην πλατεία του Νέου Δημαρχείου. Για δύο βραδιέ, Παρασκευή και Σάββατο αντίστοιχα, 12 πολιτιστικοί και χορευτικοί σύλλογοι. Με πλήθο χορευτών από τα Γιάννενα, την Ιγουμενίτσα, τη Φλόρινα, την Καβάλα, την Αλεξάνδρεια η Μαθίας και τη Δερβιτσάνη θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς και όχι μόνο. Την Παρασκευή και το Σάββατο 21-22 Ιουνίου στην πλατεία του Δημαρχείου Ελεούσας 12 χορευτικά συλλόγων από τα Γιάννενα, την Ιγουμενίτσα, τη Φλόρινα, την Αλεξάνδρεια η Μαθίας, την Καβάλα και τη Δερβιτσάνη με τη συνοδεία ζωντανή μουσικής θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς των περιοχών τους και όχι μόνο. Τους ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και θα συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια που καταβάλουμε ως Δήμος για την ανάδειξη της πλούσιας μουσικοχορευτικής παράδοσης του τόπου μας. Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει την Παρασκευή από την παλιά πλατεία του Δημαρχείου Ελεούσας με την παραδοσιακή πατινάδα και θα καταλήξει στην πλατεία της Ελεούσας όπου εκεί θα ξεκινήσει το φεστιβάλ και θα συμμετέχουν. Ε, έξι χορευτικά. Ο χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο Πολιτιστικό Σύλλογο Εργαζομένων Δεήνων Φλόρινα. Ο Χορευτικό Όμιλο Χουλιαράδων. Το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου μα. Ο Πατριωτικό Σύλλογο Καλαριτών Υπίνδο. Και ο Χόη, ο Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων. Όπου θα χορέψουν χορού από την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Δράμα και τη Θράκη. Το Σάββατο πάλι θα ξεκινήσουμε με την Πατινάδα 7 και 4 από το παλιό Δημαρχείο. Θα καταλήξουμε στην πλατεία της Ελεούσας όπου εκεί θα παρουσιάσουν χορούς από την Ήπειρο, τη Θεσπρωτεία, τη Δερόπολη, τον Πόντο και την Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικισμού Εθνικής Αντίστασης Ιγουμενίτσας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δερβιτσάνης Δέρβη, ο Λαογραφικός όμιλο ντόπιων Αλεξάνδρα και περιχώρων το Ρουμλούκι, το Λύκειο των Ελληνίδων, την Ελληνίδων, Ιωαννίνων, Λέσχη Ποντίων Νομού Καβάλα και το χορευτικό τμήμα του Δήμου μα. Στα πλαίσια του φεστιβάλ αυτού, το Σάββατο το πρωί, 11 η ώρα, στην αίθουσα του χορευτικού, θα παρουσιαστεί, θα γίνει βιωματικό εργαστήρι όπου θα γίνει παρουσίαση της Πογωνίσιας Φορεσιάς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δελβινακίου και ομιλία από την φιλόλογο κυρία Λευκή Βλάχου. Σας καλούμε όλους να έρθετε την Παρασκευή και το Σάββατο στην Πλατεία Δημαρχείου στην Ελεούσα και να συμμετέχετε μαζί μας σε ένα μαγικό μουσικοχρευτικό ταξίδι στην πολιτιστική παράδοση του τόπου μας. Στο δεύτερο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Ολυμπιάδα 2024, που αποτελεί για εμάς μια ξεχωριστή εκδήλωση, ένα πανόραμα της παράδοσης, της μουσικής και του χορού, που ευελπιστούμε πως θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια του Δήμου Ζήτσας με την προσέλκυση επισκεπτών από τα Γιάννενα και όμορους Δήμους όσο και από άλλες περιοχές.